στο Καπανδρίτη και ο βουλευτής περιφέρειας Αττικής, ο Γιάννης Οδέδες, εδώ και εκείνος, προκειμένου να ακούσει τα προβλήματα των αγροτών, των αλιέων, των κτηνοτρόφων της περιοχής, μαζί με τον Υπουργό και τους συναδέλφους του, τον Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Τσιρώνη. Κύριε Δέδε, ακούσατε τον κόσμο, την αγωνία του, τα προβλήματά του. Τι έχετε να μας πείτε, δύο λόγια και εσείς στην κάμερα της Focus. Θέλω να σας πω δύο πράγματα, ότι η ελληνική κοινωνία και ο Πρωθυπουργός αλλά και όλη η κυβέρνηση περιμένουν με αγωνία να κλείσει αυτή η β' αξιολόγηση, να μπούμε στο QE και να ανοίξουν οι αγορές, και το πρώτο μέλημα το οποίο έχει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός αλλά και όλος ο λαός, πέραν τούτων που ανάφερα, είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας θα πρέπει οπωσδήποτε να επικεντρωθεί όχι μόνο στο τριτογενή τομέα, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο τουρισμός, που λέγεται ότι είναι η βαρία βιομηχανία, διότι μπορεί να συμβεί κάτι, δεν γνωρίζουμε κάτι που μπορεί να συμβεί στο μέλλον και να πέσει αυτή η παραγωγική ανασυγκρότηση όσο αφορά το τριτογενή. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε και τις άλλες δύο, που είναι ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, όπως είναι η αγροτική οικονομία και η αλιεία και η μεταποίηση. Ως εκ τούτου λοιπόν, στόχος της κυβέρνησης θα πρέπει να δώσει αυτή τη στιγμή την δυνατή βοήθεια στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας σε επίπεδο τέτοιο, έτσι ώστε ο πρωτογενής τομέας αναπτυχθεί στο επίπεδο εκείνο που ουσιαστικά είχε παραμείνει πριν από 25-30 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει στο μικρότερο δυνατό ποσοστό η παραγωγική ανασυγκρότηση όσον αφορά το πρωτογενή τομέα και στην αγροτική παραγωγή. Και ενώ η χώρα έχει τεράστιες δυνατότητες να παράξει εξειδικευμένα προϊόντα υψηλής αξίας και διατροφικής αλλά και ποιότητος, που ουσιαστικά ξεχωρίζουν σε όλη τη Μεσόγειο αλλά και σε όλο τον κόσμο, δεν έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα στον αγροτικό κόσμο από τις προηγούμενες κυβερνήσεις για να παραχθεί αυτό το προϊόν. Εμείς λοιπόν έχουμε βάλει σαν στόχο να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες με τους συνεταιρισμούς από τη μια πλευρά και ειδικά γραφεία προώθησης γνώσεων γύρω από αυτά τα θέματα, έτσι ώστε να βοηθηθεί η πρωτογενής παραγωγική διαδικασία, δηλαδή το αγροτικό προϊόν και το αλιευτικό προϊόν, ώστε να αυξήσουμε τη δυνατότητα των εξαγωγών σε αυτά τα προϊόντα και να γευθεί ουσιαστικά η παγκόσμια αγορά του ελληνικού προϊόντος. Αυτά θέλω να σας πω. Καλωσορίζουμε αυτή τη στιγμή το κλιμάκιο της κυβέρνησης με τον κύριο Τσιρώνη, τον αναπληρωτή υπουργό, που ήρθε να επισκεφθεί και τους βουλευτές για ενημέρωση, αλλά πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε στην ενημέρωση των αγροτών και των ανθρώπων που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας για να βοηθήσουμε αυτό το σκοπό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.